Γεύμα αγάπης και φέτος από την οικογένεια Καλαθάκη προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη με έναν διαφορετικό τρόπο φέτος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Το Γεύμα Αγάπης είναι ένας θεσμός που διοργανώνει η οικογένεια Καλαθάκη με αρχηγό τον Θεόδωρο Καλαθάκη. Ο κύριος σκοπός του συγκεκριμένου γεύματος δεν είναι τόσο η προσφορά φαγητού, αλλά η προσφορά αγάπης, συντροφικότητας και ζεστασιάς. Φέτος κληθήκαμε να διοργανώσουμε ένα αλλιώτικο Γεύμα Αγάπης. Ένα Γεύμα Αγάπης σε 200 σπίτια του Δήμου Ηρακλείου, προσφέροντας φαγητό με τη βοήθεια του Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, που μας έδωσαν τις πρώτες ύλες για να προετοιμάσουμε αυτό το γεύμα. Μπορεί φέτος να μην στρώθηκαν τραπέζια στη Λότζια όπως προηγούμενες χρόνιες, όμως η οικογένεια Καλαθάκη δεν ξεχνά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη εδώ και 25 χρόνια. Ανήμερα των Χριστουγέννων μοίρασε ντόπια κοκόρια γεμιστά σε 200 οικογένειες. Στρώνοντας λοιπόν 200 τραπέζια στο Δήμο Ηρακλείου, μπαίνουμε στη διαδικασία να νιώσουμε όλοι μαζί και να προσφέρουμε συντροφικότητα και ζεστασιά με ένα διαφορετικό τρόπο. Εύχομαι να μπούμε όλοι στη διαδικασία και να πιστέψουμε ότι σε όλο αυτό που ζούμε δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε όλοι μαζί και όλοι μαζί θα το ξεπεράσουμε και θα βρεθούμε ξανά μαζί να γιορτάσουμε, να αγκαλιαστούμε. Για μία ακόμα φορά ο κύριος Καλαθάκης δείχνει έμπρακτα την αλληλεγγύη του. Σήμερα 200 περίπου οικογένειες, άνθρωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ωφελούμενοι των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, θα απολαύσουν ένα χριστουγεννιάτικο γεύμα προσφορά του κυρίου Καλαθάκη και της οικογένειάς του και των συνεργατών του. Και όλα αυτά με πολύ αγάπη από την οικογένεια Καλαθάκη, η οποία στέλνει τα δικά της μηνύματα και ευχές τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλες τις οικογένειες της Κρήτης, σε όλο τον κόσμο και ευχόμαστε του χρόνου να είμαστε όλοι μαζί και να στήσουμε το πιο μεγάλο γεύμα αγάπης που έχει γίνει. Φέτος λοιπόν δεν πρέπει να ευχαριστήσουμε τους στρατηγούς που δεν κάνουν πόλεμο, πρέπει να ευχαριστήσουμε τους στρατηγούς, τους γιατρούς, τους ερευνητές που θα μπορέσουν να μας σώσουν από αυτόν τον πόλεμο. Εύχομαι λοιπόν σε όλο τον κόσμο ειρήνη από αυτόν τον ιό, εύχομαι ευτυχία και να τρέξουμε όλοι να εμβολιαστούμε για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτόν τον πόλεμο.